Περισσότερο από μία ώρα διήρκεσε η συνάντηση που είχε η Βουλευτής Πιερίας του Πασό, κυρία Μαρία Μίχου, με τον Δήμαρχο Πίδνο Κολυνδρού, κύριο Βαγγέλη Πολίζο. Στη συνάντηση ήταν παρόντε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Γιώργο Πολυχρονίδη, και η Αντιδήμαρχος Εγινίου, κυρία Ξανθίπη Βασιλιάδου. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι αναπτυξιακές ανάγκες του Δημοπίδημας Κολυνδρού. Ξεκινήσαμε με ένα σημαντικό έργο, τη δημιουργία του πολυδιάστατου αρχαιολογικού χώρου στα παλιά μπαλα Κολυνδρού. Είναι θέμα που αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού και το οποίο φυσικά θα θέσω στην αυριανή μα συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο ένα δεύτερο που το θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό θέμα είναι η δημιουργία του ΚΑΤ στο Αιγίνιο. Είναι το κέντρο αποκατάστασης, αφορά το Υπουργείο Υγείας. το θεωρώ άκρο απαραίτητο για την περιοχή και όχι μόνο, ευρύτερα για την κεντρική Μακεδονία. λύπη από, από την Κεντρική Μακεδονία, ένα είναι μόνο στην Αθήνα. Ε, το Υπουργείο δεσμεύτηκε βέβαια ότι θα γίνει, ε, όμως θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησή του, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για συγκεκριμένο, ε, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του έργου. Είχαμε μια πάρα, πάρα πολύ καλή συνεργασία με τη βουλευτή την κυρία Μίχου για διάφορα έργα τα οποία έχουμε συγκριμότητα ως Δήμος Πίδνας Κολυδρού. Ε, νομίζω ότι σας τα ανέφερε η κυρία Μίχου. Εγώ εντάχει θα σας πω ότι κρίνεται απαραίτητη η ένταξη στο ΕΣΠΑ του Πολυδιάστατου Αρχαιολογικού Χώρου Παλιαμπέλων καθώς επίσης του Μακριγιάλου του Αρχαιολογικού Μουσείου ο Αναδασμός, το ΚΑΤ, το ΒΙΟΠΑ, Ειγνίου ε, η αποχέτευση Μακριγιάλου γιατί μετά από αυτά θα ακολουθήσει και η αποχέτευση του παλιού ελευθεροχωρίου Μεθώνης και Αγαδόπουλης που η μελέτη η είναι έτοιμη ως περιοχή Λίντερ και του Καταχά. Θέμα τη συζήτηση ήταν βεβαίω και το Μουσείο του Μακριγιάλου, που βρίσκεται στην τελική ευθεία για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Εκεί θα φιλοξενηθούν οι αρχαιολογικοί θησαυροί τη Βόρεια Πιερίας. Ένα από τα σημαντικά έργα, όπω γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι και η μουσιακή έκθεση του Μακριγιάλου με ένα προϋπολογισμό περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ και θεωρώ ότι αυτό πλέον φτάνει στο τέλος για την ένταξή του και φυσικά θα αναβαθμίσει την περιοχή και τον πολιτισμό και είναι, θα στεγάσει φυσικά και τα πάρα πολλά ευρήματα του αρχαιολόγου του Μάνθου του Μπέσχιου. Νομίζω ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την εξέλιξη γιατί έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια.